κάποιος είναι γενική πρόληψη, το κυριότερο είναι γενική πρόληψη. Κάτι πολίτες ευαισθητοποιούνται, οι καταγγελίες αυξάνονται, σιγά σιγά δημιουργείται μια κοινωνική απαξία. Κάποτε αυτό που πήρε τα 3 εκατομμύρια, τα 9 εκατομμύρια μπορεί να τον καμπαράρουμε είναι μάγκας. Ναι. Τώρα αρχίζουμε να τον θεωρούμε κοινωνική απαξία. Α, ναι, αυτό δεν έχει άδικο. Έτσι είναι. Για πείτε, Παλιούς, ναι. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι εν μέσω κρίσης και τέτοιας κρίσης, δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνουμε. Το ένα είναι να επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία είναι ήδη γνωστά, μιλώντας δηλαδή για σκάνδαλα στο δημόσιο, είναι το προσφυλές θέμα οποιοδήποτε, έτσι, από μια παρέα μέχρι μια πολιτική συνάντηση. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι δεν μπορούμε να υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε πράγματα, αλλά πρέπει ήδη να τα είχαμε κάνει. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν η πίεση που έχουμε για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, γιατί χωρίς οι μεταρρυθμίσεις αποτελεί πεποίθηση των πάντων ότι αυτά τα φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται. Δηλαδή δεν μπορεί να θεραπεύσει ένα πράγμα εάν κάθε φορά το αντιμετωπίζει συγκυριακά και προσπαθείς να του δώσεις ένα φάρμακο που ακόμη και αν το πάρει δίπλα, παραδίπλα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει επιτέλους μία συζήτηση για το τι κράτος θέλουμε, και αυτή η συζήτηση απαιτεί από το σύνολο της κοινωνίας, όχι μόνο από τους πολιτικούς, διότι έχουμε συνηθίσει να το φορτώνουμε όλες τους πολιτικούς και δικαίως πολλές φορές. Οι πολιτικοί όμως αντανακλούν ένα κοινωνικό σώμα. Και αυτό το οποίο δεν λέμε και είναι στοιχείο της κοινωνικής υποκρισίας είναι ότι δεν βλέπουμε εμάς τους ίδιους μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Εννοώ λοιπόν ότι δεν φτιάχτηκε τίποτα τυχαίο. Αν σήμερα έχετε 15 υπουργεία, 820 νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητες αρχές, περιφέρειες, δήμους, αυτά είναι δικά μας. Δεν μας φορτώθηκαν από κάπου αλλού. Ως γνωστόν, εμείς έχουμε δημοκρατία υπό την έννοια ότι εκφράζουμε την ελεύθερη βούλησή μας τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια. Ως εκ τούτου, πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση μονίμως, το να τα πετάει ο ένας τον άλλον. Γιατί και ο πολίτης έχει τις δικές του ευθύνες. Ο πολίτης, για παράδειγμα, που κατά 30% δεν πληρώνει εισιτήριο στα λεωφορεία, έχει την ευθύνη του για την κατάτια μου τα λεωφορεία. Μην το βγάζουμε τον πολίτη απ' έξω. Να, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ραγκιτζή επί του πρακτέου. Λέει πολλοί κόσμος, ωραία, τους πιάνουν. Υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία του, θα πάνε στη δικαιοσύνη και έτσι πρέπει να ακολουθηθεί, έστω και αν είναι μια βασανιστική και αργόστη διαδικασία. Υπήρξε ποτέ περίπτωση τα λεφτά να επιστραφούν πίσω? Ακούω για τον συνδικαλιστή που έχει 9 εκατομμύρια στο λογαριασμό του. Ωρα, να το βάλουμε φυλακή, πάρα κάτω. Όχι, κάποια από αυτά τα λεφτά μπορεί να θα κατασχεθούν. Αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να το δικαιολογήσει. Αλλά για κανόνας τα κλεμμένα λεφτά δεν επιστρέφονται. Δεν τα κλέβει ο άλλος για να τα επιστρέψει. Τώρα, κύριε Ραγκιτζή, στους δήμους, στις νομαρχίες και τα λοιπά, που είναι αγαπημένο θέμα επίσης χρόνια επί χρόνων, τι γίνεται, τι είδατε εκεί, τι ανακαλύψατε? Τώρα με τον Καλλικράτη πιστεύω να αλλάξουν τα πράγματα και θα αλλάξουν το βελτίο. Το κυριότερο, δεν θα μπορούν να δανείζονται οι δήμοι και οι εταιρείες τους απεριορίστως με την εγγύηση του δημοσίου.